Και πάμε στην τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε soft cookies, τα μαλακά αυτά μπισκότα που όλοι αγαπάνε. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να τα κάνετε, να κρατηθούν μαλακά για 3-4 ημέρες και τραγανά απ' έξω και ουσιαστικά κάτι παρόμοιο δεν έχετε φάει ποτέ σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα soft cookies θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 150 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 75 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μία πρέζα αλάτι, 2 αυγά μεσαία, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 280 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική και 100 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, φίλε Διονύση, για αυτή τη συνταγή θέλουμε το βουτυράκι μας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Και όταν λέω θέλω να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, βλέπεις πόσο σε θερμοκρασία δωματίου είναι. Άμα δεν είναι σε θερμοκρασία δωματίου, τι πρέπει να κάνουμε? Να βάλουμε το βούτυρο στο μίξερ χωρίς τη ζάχαρη και να χτυπήσουμε σκέτο το βούτυρο μέχρι που να μαλακώσει και να γίνει ωραίο. Εντάξει! Θα προσθέσω μέσα καστανή ζάχαρη. Χρειαζόμαστε καστανή ζάχαρη και για το χρώμα και για να μείνει soft το μπισκότο μας και λευκή ζάχαρη. Και τα δύο. Και τώρα βάλω και το αλάτι τώρα γιατί θα το ξεχάσω. Όλο το ξεχνάω. Λίγο αλατάκι. Μ' αρέσει το αλάτι. Ειλικρινά, άμα θέλετε βάλετε και λίγο παραπάνω, θα σας αρέσει και εσάς. Λοιπόν, χτυπάω πολύ καλά μέχρι που να αφρατέψει το μείγμα. Τώρα, με το που αφρατέψει το μείγμα, τι κάνουμε φίλε Διονύση? Βάζουμε τα στερεά μας. Έχω και δύο αυγά. Θα πετάξω. Έλα Δημήτρη αγόρι μου, πες. Νομίζω ότι θα βάλουμε τα αυγά σιγά σιγά. Μπράβο. Κανονικά σε οποιαδήποτε συνθήκη φτιάχνουμε κέικ ή μπισκότα, βάζουμε τα αυγά ένα-ένα, με το που απορροφηθεί το ένα αυγό, βάζουμε και το άλλο. Και χτυπάμε για αρκετή ώρα μέχρι που να αφρατέψει το μείγμα. Αλλά άμα κάνουμε αυτή τη διαδικασία τώρα, αυτό που γίνεται είναι να φουσκώνει το μείγμα και να μην μένει soft για πολλές ημέρες. Εμείς θέλουμε να είναι soft. Τέλεια. Άμα θέλουμε να είναι soft, τι θα κάνουμε? Θα βγάλουμε τον κάτω του μίξερ εδώ, θα προσθέσουμε μέσα τα δύο μας αυγά. Ένα, δύο. Ένα. Δύο. Και θα ανακατέψουμε ίσα ίσα με τη μαρίζα. Εδώ. Κοιτάξτε. Αυτό. Χωρίς να αφρατέψουμε το μείγμα, χωρίς τίποτα. Εδώ. Το βλέπεις? Φαίνεται σαν κομμένο το μείγμα. Σωστά. Αλλά αυτό είναι το μυστικό για να μπουν soft τα μπισκότα μας. Ένα, μηδέν. Δεύτερο που πρέπει να κάνουμε. Και τώρα πάμε σε αυτό που είπες πριν. Τι ρίχνουμε μέσα? Τα στερεά. Αγόρι μου εσύ. Τα στερεά. Βάζω το αλεύρι εδώ, τη σόδα μου εδώ, τη βανίλια τη ρίχνω στα υγρά, δεν πειράζει, θα την ανακατέψουμε μετά. Και τις σοκολάτες μου βέβαια τις ρίχνω μέσα στο αλεύρι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σοκολάτα θέλετε, γάλακτος, λευκή, σκούρα, πολύ σκούρα. Μπορούμε να βάλουμε γενικά ό,τι μα ό,τι σοκολάτα μας αρέσει. Και εκεί πέρα πουλάτε και ιστορία. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή θα βάλετε τα μπισκότα σας αυτά στα μαγαζιά σας, πείτε ότι είναι η συνταγή μου. Μην πείτε τώρα ότι είναι η συνταγή σας, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ρίχνω και τις σοκολάτες μέσα, εδώ. Λοιπόν, ανακατεύουμε όλα τα στερεά μας, τα στερεά πάνε μέσα. Η συνταγή είναι αστεία, το καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ εύκολη. Απλά θέλει να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Τώρα, πολύ σημαντικό φίλε Μπελέση, αυτό που λέμε κάθε φορά ισχύει και εδώ, τι δεν πρέπει να κάνουμε? Ούτε κατά αδιάνεια δεν ανακατεύουμε για πολλή ώρα. Σε περίπτωση που ανακατέψουμε πολλή ώρα θα πάρουμε κέικ, δεν θα πάρουμε μπισκότο. Οπότε σας παρακαλώ ίσα ίσα να ανακατευθούν όλα τα υλικά μεταξύ τους εδώ. Και λίγο αλευράκι να μείνει κάπου, δεν μας πειράζει. Καλύτερα να μείνει λίγο αλευράκι, θα απορροφηθεί. Παρά να παρανακατέψουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Τώρα, όπως είναι, το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να προσέξουμε για να βγουν soft τα μπισκότα μας είναι αυτό που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Έτσι όπως είναι, βάζω όλο το μείγμα μου σε ένα μπολ και βάζω στο ψυγείο. Γιατί θέλω να είναι κρύο όταν το ρίχνω μέσα για να το ψήσω. Άμα είναι κρύο όταν το ρίχνω μέσα για να το ψήσω, εξωτερικά θα πιάσει κρούστα και στο εσωτερικό, επειδή θα είναι κρύο, θα αργήσει να ψηθεί και μόλις αρχίζει να ψήνεται και ψηθεί, δεν θα προλάβει να δέσει τόσο πολύ. Το πιάσαμε? Ναι. Τέλεια. Άρα, καλύπτω με μεμβράνη εδώ. Πόση ώρα θέλει ψυγείο? Και στη μισή ώρα θα είναι έτοιμο, η αλήθεια είναι. Απλά θα αφήσουμε ένα τριωράκι εμείς. Ναι. Μπορώ να τα βάλω στην κατάψυξη και να βγάζω? Μπορείς, απλά αλλάζει ο χρόνος ψησίματος. Τα 12 λεπτά που θα σου δώσω δεν είναι στάνταρ.
Μπορεί να πάει και 14, μπορεί να πάει και 15. Τώρα, εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα μείγμα και το έχω αφήσει εκτός ψυγείου έτσι 5 λεπτάκια. Το έβγαλα πριν φτιάξουμε τη συνταγή. Για να με διευκολύνει ίσα ίσα να κάνω τα μπισκότα. Αλλά το μείγμα είναι παγωμένο, το βλέπουμε. Εντάξει. Τώρα, παίρνω ένα ταψάκι. Και στο ταψάκι να θυμάστε να βάζετε περίπου 5 μπισκότα, όχι παραπάνω. Μεγαλώνουν, φουσκώνουν, έχουμε βάλει σόδα. Οπότε θέλω μόνο 5. Παίρνω ένα σκουπάκι εδώ πέρα. Το σκούπ για παγωτό, για να με βοηθήσει να βγάλω ίση ποσότητα σε όλα τα μπισκότα μου. Αυτό που θέλω είναι ίση ποσότητα. Λοιπόν, και ένα εδώ. Νομίζω ότι το πρώτο μπισκότο έχω βάλει περισσότερη ποσότητα από μια ισχύς. Θα δεις τι θα γίνει το τέλος. Λοιπόν, δεν πατάμε πολύ, λίγο με το χέρι μας. Έχω 5 μπισκότα. Θέλουμε 12 λεπτά ψήσιμο στους 180 βαθμούς. Στα 12 λεπτά ακριβώς θα τα βγάλετε έξω. Όπως βλέπετε η σχάρα μου είναι ψηλά. Δεν βάζω 2 ταψιά και ο φούρνος μου ή θα είναι στους 180 προθερμασμένος. Θα ανοίξω και θα κλείσω κατευθείαν. Ή άμα αργείτε, βάλτε στους 200 να προθερμάνετε και με το που ρίξετε μέσα, βάλτε στους 180. Εγώ είχα στους 180 το φούρνο μου, οπότε αυτό που θα κάνω είναι να ανοίξω και να κλείσω γρήγορα. 1, 2, 3. Σε 12 λεπτά θα τα βγάλω, θα τα αφήσω να κρυώσουν και μετά θα σερβίρουν. Τα πρώτα μπισκότα εμφανίστηκαν κατά τον 7ο αιώνα στην Περσία, μία από τις πρώτες χώρες που καλλιεργούσαν ζάχαρη. Τότε τα μπισκότα θεωρούνταν μικρά πολυτελή κέικ, ένα γλύκισμα που ήταν πολύ αγαπητό και διαδεδομένο στην Περσική Αυτοκρατορία, ωστόσο αρχικά χρησιμοποιούνταν για να δοκιμαστεί η θερμοκρασία των φούρνων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πραγματικά την περίμενα. Είναι το πιο νόστιμο μαλακό μπισκότο που έχετε φάει και μένει έτσι μαλακό για ημέρες. Το θέμα είναι πραγματικά να κάνετε ακριβώς τη συνταγή μου. Φίλε Διονύση, έλα εδώ. Θέλω πραγματικά. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, εσύ έτσι τώρα. Όχι όμως, άκου. Άμα είναι να πεις μου πολύ ωραίο, δεν έχεις φάει τέτοιο. Εγώ το ξέρω ότι δεν έχεις φάει τέτοιο μπισκότο. Μπορείς, σε παρακαλώ, να το εξηγήσεις και στον κόσμο. Πάμε πρώτα στην υγεία μας. Θέλω να ξέρεις ότι δεν λέω πάρα πολύ ωραίο επειδή είμαι εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχεις φάει ποτέ κάτι παρόμοιο? Κυρίες και κύριοι, όταν τα φτιάξετε, θα μου πάρετε όλοι τηλέφωνο και θα μου πείτε: Άκη, μας έφτιαξες τη ζωή. Όχι την ημέρα, τη ζωή. Γιατί θα μπει στη λίστα από τις αγαπημένες σας συνταγές. Μόλις το φτιάξετε, να μου πείτε. Για τα soft cookies, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, την καστανή ζάχαρη, την κρυσταλλική ζάχαρη, το αλάτι και χτυπάμε με το φτερό σε δυνατή ταχύτητα για 3 με 4 λεπτά μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ, προσθέτουμε τα αυγά, τη βανίλια και ανακατεύουμε με μία μαρίζ. Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη σόδα και τις κουβερτούρες χοντροκομμένες. Ενώνουμε τα υγρά με τα στερεά υλικά και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μεταφέρουμε σε μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες. Με ένα σκούπ παγωτού παίρνουμε μείγμα και το τοποθετούμε σε ταψιά με λαδόκολλα. Αφήνουμε μεγάλο κενό ανάμεσά τους γιατί θα απλώσουν πολύ στο φούρνο. Ψήνουμε για 12 με 13 λεπτά το κάθε ταψί. Αφήνουμε να κρυώσουν για να σφίξουν και σερβίρουμε.